Συνεχίζουμε. Η Κατερίνα Τζαναβάρη θα μας μιλήσει με θέμα το χωροπλαστικό εργαστήριο της Αρχαίας Λυτής και η σχέση του με την τοπική κοινωνία για 15 λεπτά. Μάλιστα. Μετά λοιπόν από όλα αυτά τα εντυπωσιακά ευρήματα που ακούσαμε και τις ομιλίες, θα σας περάσω σε ένα πιο λιτό υλικό, τον πυλό. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή αυτού του συνεδρίου για την άψογη οργάνωσή του. Όσον αφορά στην τεκμηρίωση της δικής μου παρουσίασης, ευχαριστώ τη συνάδελφο Άννα Παντή και ιδιαίτερα το συντηρητή Αργύρη Θάνο για την τεκμηρίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των ειδωλίων. Η Λυτή, μια σημαντική πόλη της Αρχαίας Μακεδονίας, στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, εντοπίζεται στην πεδιάδα που απλώνεται αμέσως μετά τα στενά του Δερβενίου βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης. Η στρατηγική της θέση επάνω σε δύο οδικούς άξονες που οδηγούν από το Αιγαίο στην Κεντρική Βαλκανική και συνδέουν το Θερμαϊκό κόλπο με την Ανατολική Μακεδονία δικαιολογούν τη διαχρονική της κατοίκηση και τη συνεχή ακμή της έως και την ύστερη αρχαιότητα. Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη γνώρισε ωστόσο η πόλη επί της βασιλείας του Κασάνδρου, το ενδιαφέρον του οποίου επικεντρώθηκε στην πατρογονική γη, όπου δημιούργησε ένα ευρύτερο δίκτυο πολεοδομικά οργανωμένων και οχυρών πόλεων, στο οποίο εγγράφεται και η Λυτή. Στην εξέλιξή της συνέβαλε επίσης η διέλευση από την περιαχή της Εγνατίας Οδού και η συνακόλουθη εγκατάσταση οικογενειών Ρωμαίων Νεκοτιατόρες. Τα ειδόλια που θα παρουσιάσω προέρχονται από την νεκρόπολη της Λυτής που αναπτύσσεται περιμετρικά της αρχαίας πόλης. Η συνεχής χρήση της από τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. μέχρι τα τέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν αποδεικνύει την οργάνωση μιας διαφοροποιημένης οικονομικά κοινωνίας που υιοθετεί παράλληλα το έθιμο του ενταφιασμού και της καύσης των νεκρών. Από το ρεπερτόριο του κοροπλαστικού εργαστηρίου της στα ελληνιστικά χρόνια επέλεξα να παρουσιάσω ορισμένους εικονογραφικούς τύπους που αντανακλούν τη θρησκευτική ιδεολογία και την πνευματική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Τρία ειδόλια παραδίδουν τον ίδιο εικονογραφικό τύπο και αποτελούν όλα κτερίσματα γυναικείων ταφών των αρχών του 3ου αιώνα. Η γυναικεία μορφή εικονίζεται εδώ καθισμένη σε βράχο, σταυρώνοντας την αριστερή κνήμη της κάτω από τη δεξιά. Φορά χιτώνα και ημάντιο, η επάνω παρυφή του οποίου σχηματίζει μπροστά μια φαρδιά αναδίπλωση, περνά πίσω από την πλάτη και με πλούσιες πτυχές καταλήγει στην επιφάνεια του βράχου. Το δεξί χέρι ακουμπά στην κοιλιά, ενώ το αριστερό υψωνόταν προς το πάνω. Η έκφραση του προσώπου της είναι σοβαρή. Τα μαλλιά, χτενισμένα σύμφωνα με την πεπονοειδή κόμωση, μαζεύονται πίσω σε περίτεχνο κότσο και τα αυτιά στολίζουν στρογγυλά ενότητα. Στα πόδια φορά κλειστά υποδήματα. Στο δεύτερο ειδόλιο, που συνόδευε ανακομιδή οστών γυναικείας ταφής, το ημάτιο τυλίγει σφιχτά το κεφάλι, το σώμα και τα χέρια της μορφής. Το δεξί χέρι ακουμπά και εδώ στην κοιλιά, ενώ το αριστερό στην επιφάνεια του βράχου. Το τρίτο, κατασκευασμένο από φθαρμένη μήτρα, καλύπτεται με πυκτό λευκό επίχρησμα που οφείλεται στον ευαπτισμό του σε λευκή κομμολία ή γύψου. Χρώματα τονίζουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Τη δημιουργία του εικονογραφικού τύπου των ειδωλίων, ο Γκέρχαρντ Κλάινερ τη συνδέει με την αθηναϊκή παραγωγή
Όπως αποδεικνύει όμοιο τύπου ειδόλιο με προέλευση την Αθήνα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που χρονολογείται στα 315 π.Χ. Από την Αθήνα προέρχεται πιθανότητα και το αρχέτυπο των ειδωλίων της Λυτής. Η αναπαραγωγή του στην αρχή του 3ου αιώνα, πολύ κοντά δηλαδή στην εποχή της δημιουργίας του, επιβεβαιώνει για το διάστημα αυτό την άμεση διακίνηση αγγείων πολυτελείας και ειδωλίων από τον Αττικό κεραμικό στη Λυτή. Με εξαίρεση το ειδόλιο στο ΕΑΜ και ένα ακόμη στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα, που με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους προέρχονται από την Αθήνα, η διάδοση του εικονογραφικού τύπου που παρουσιάζουμε στον ελληνικό χώρο αποδεικνύεται περιορισμένη. Αναφέρουμε τα ειδόλια από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης και την αρχαία πύρα της Λέσβου. Αντίθετα, η χωρική κατανομή του εκτός του ελληνικού χώρου σε δίκτυα που βρίσκονται μακριά από το κέντρο παραγωγής μέσω ενός καλά οργανωμένου οδικού και θαλάσσιου εμπορικού δικτύου κυκλοφορίας μητρών και ειδωλίων, αλλά και των ίδιων των κοροπλάθων σε νέες αγορές, ήταν σύγχρονη, θα λέγαμε, με την εμφάνισή του σύμφωνα με τα χρονολογικά δεδομένα των αντιτύπων του. Στο τέλος του 4ου με αρχές του 3ου αιώνα χρονολογούνται 5 ειδόλια που αποκαλύφθηκαν σε παιδικό τάφο στην νεκρόπολη Κάλφατα της Απολωνίας Ποντικής της σημερινής Οζόπολης. Η μήτρα κατασκευής τους μεταφέρθηκε εδώ πιθανότατα από την Αττική στο πλαίσιο των έντονων εμπορικών σχέσεων που αναπτύχθηκαν με τη μεγάλη αγορά των απομακρυσμένων περιοχών του Εύξηνου Πόντου τον 4ο αιώνα, στη μετάβαση προς τις οποίες οι οικισμοί της Μακεδονίας αποτελούσαν εμπορικούς σταθμούς. Οι ανασκαφείς της νεκρόπολης διαπιστώνουν άλλωστε στα μέσα του 4ου αιώνα την αυξανόμενη επιρροή της Μακεδονίας στην περιοχή και σημειώνουν την υπογραφή συνθήκης της πόλης της Απολωνίας με τον Φίλιππο Β' το 341 π.Χ. στο πλαίσιο της κυριαρχίας του στην περιοχή. 4 συνολικά δείγματα του ίδιου τύπου της πρώιμης ελληνιστικής εποχής προέρχονται από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπως και άλλα από την Ιταλική Χερσόνησο. Τα ειδόλια από τη Λυτή, όπως και τα παραδείγματα του ίδιου τύπου που προέρχονται από ανασκαφικά σύνολα, συνόδευαν ταφές νεαρών κοριτσιών. Στερούνται ωστόσο κάποιων ιδιαίτερων συμβόλων, όπως στεφάνια κισού και μουσικά όργανα που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν στον κόσμο των νυμφών, των μουσών και των μενάδων που κάθονται χαλαρά στην επιφάνεια του βράχου ή ακόμη της Αφροδίτης με τη δυτή φύση της ως μητέρας της φύσης ή ως χθόνιος θεάς. Επιπλέον, το βραχώδες έδαφος που ερμηνεύεται από τους ερευνητές ως υποδήλωση του ορεινού τοπίου και της ελεύθερης φύσης δεν αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, από μόνο του τεκμήριο που θα οδηγούσε στη σύνδεση των μορφών που εξετάζουμε με την απεικόνηση μιας ειδηλιακής σκηνής. Αντίθετα, τις απεικονιζόμενες μορφές τις χαρακτηρίζει η θλιμμένη έκφραση του προσώπου, η αυστηρή στάση και η ενδυμασία και ιδιαίτερα το κυβικό σχήμα του βράχου, ο οποίος δεν αναπτύσσεται σε βάθος. Το στοιχείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι επαναλαμβάνεται με όμοιο τρόπο στα περισσότερα από τα 19 συνολικά αντίτυπα του τύπου που συγκέντρωσα. Η παρατήρηση αυτή είναι δυνατόν να μας οδηγήσει στη σύνδεση της παράστασης με την απεικόνιση της καθήμενης στην Αγέλαστο Πέτρα Δήμητρα στην Ελευσίνα, όπως αυτή απεικονίζεται
σε μια χαρακτηριστική στάση θλίψης στην τοιχογραφία του κυβωτιόσχημου τάφου με θέμα την αρπαγή της Περσεφόνης της Αιγαίας ή στην περίφημη Αττική Ιδρία γνωστή ως Ρεγκίνα Βαζόρουμ, καθώς και στο δεξιό άκρο του αιτώματος της αρχαιολογικής συλλογής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης. Στην αναδημοσίευση του τελευταίου, ο καθηγητής Μιχάλης Τιβέριος έδειξε ότι απεικονίζεται σκηνή της ενόδου της Περσεφόνης από τον Άδη που οδηγείται από τον Ερμή στην καθήμενη στην Αγία Λωστό Πέτρα μητέρα της. Στην Αγία Λωστή Πέτρα παριστάνεται επίσης καθιστή θεά σε παραστάσεις της ερυθρόμορφης αγγεογραφίας όπου εικονίζεται μαζί με την κόρη. Το ειδόλιο αριθμός 23550 διακρίνεται όπως προαναφέραμε από τα άλλα παραδείγματα με το μέγεθος και τη συμπλήρωση επιπλέον πτυχών στην πρόστια πλευρά. Αποτελεί έργο ενός δημιουργού με εξειδικευμένη τεχνοδοσία που ηγείται της λεγόμενης εργαστηριακής αλυσίδας. Η μνημιακή και στατική απόδοση της μορφής που δίνει την εντύπωση μιας αγαλματικής επανάληψης καθιστά πιο σύνθετη την ερμηνεία της. Χαρακτηριστική είναι λοιπόν η ομοιότητα της διευθέτησης του ιματίου στην περιοχή του στήθους με το λατρευτικό άγαλμα της Δήμητρας από το ιερό της θεάς Τυκνίδο, όπου ως θλιμμένη πενθούσα μητέρα απεικονιζόταν μαζί με την κόρη. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η σύγκριση αυτή, δεδομένου ότι πρόσφατα η Σταυρούλα Σιμακοπούλου συνέδεσε τη δημιουργία αυτή με την αττική καλλιτεχνική παραγωγή, η επίδραση της οποίας έχει διαπιστωθεί στην επιλογή των εικονογραφικών προτύπων των μακεδονικών εργαστηρίων από τα τέλη του 5ου αιώνα έως και τους όψιμους ελληνιστικούς και τους ρωμαϊκούς χρόνους. Όσον αφορά στο αριστερό χέρι της μορφής που χάθηκε, εάν αυτό δεν υψωνόταν σε μια άδειλη χειρονομία, μπορούμε να υποθέσουμε ότι κρατούσε μια κυλινδρική πηξίδα με θυμίαμα, ο αρωματικός καπνός τοπίου ήταν απαραίτητος στις τελετουργίες κατά την άσκηση της ιδιωτικής και της δημόσιας λατρείας. Θα μπορούσε λοιπόν η συμπλήρωση μιας λιβανοτρίδας στο χέρι του ειδωλίου να οδηγήσει στην ερμηνεία της μορφής που επαναλαμβάνει ελεύθερα έναν εικονογραφικό τύπο της Δήμητρας ως ιέρειας αφιερωμένη στην ελευσινιακή λατρεία. Την ερμηνεία αυτή πιστεύω ότι την ενισχύει η ιερή όπως η έχει υποστηριχτεί χρήση των αρωμάτων στην ελευσινιακή λατρεία, γεγονός που αποδεικνύει η απεικόνιση θυμιατηρίων στις σχετικές παραστάσεις. Επιγραφικές μαρτυρίες και ευρήματα αποδεικνύουν άλλωστε ότι οι αίρες αυτές κατήχαν κεντρική θέση στις σημαντικότερες λειτουργίες των μυστηρίων, τη μύηση και την τελετή, ενώ σε όλο τον ελληνικό χώρο οι γυναίκες αναλάμβαναν την άσκηση της λατρείας τους. Το θυμίαμα συνδέεται βέβαια και με τη λατρεία άλλων θεών και ηρώων, όπως αποδεικνύουν αγάλματα ιεριών, αφιερωμένα στο ναό της Αρτέμιδας Ορθίας στο Σκληπείο της Αρχαίας Μεσσήνης που απεικονίζονταν να κρατούν λιβανοτρίδα ή ακόμη με την τέλεση μιας ιδιωτικής τελετουργίας όπως αυτή εικονίζεται στην παράσταση Αττικής Κύλικας στο Βρετανικό Μουσείο. Τα δύο μικρότερου μεγέθους ειδόλια είναι πιθανόν να απεικονίζουν νεαρά κορίτσια μοιημένα στη λατρεία της θεάς που υιοθετούν και επαναλαμβάνουν μια χαρακτηριστική παράσταση με την οποία απεικονίζεται η ίδια. Όπως άλλωστε έχει επισημάνει ο Ντάνιελ Γκρέπλερ, οι μικρές αυτές εικόνες
που ανέθεταν στα ιερά των θεών τους, κορίτσια και νεαρές γυναίκες, δεν αποτελούσαν μόνον προστάτηδες θεότητες, αλλά και εικονογραφικά πρότυπα. Αλλά και ο Τίρμιλερ παρατήρησε τελευταία ότι στους τάφους των Άρων Νεκρών τοποθετούνταν ειδόλια πανομοιότυπα με εκείνα που θα είχαν οι ίδιοι αναθέσεις στα ιερά ενώ ζούσαν και δεν τους είχε εμποδίσει ο θάνατος. Εάν λοιπόν οι ερημηνείες που προτείνουμε για τα ειδόλια που εξετάζουμε ευσταθούν, υποδηλώνεται στη λιτή η συμμετοχή των Άρων Νεκρών στους τάφους των οποίων βρέθηκαν τα υποσυζήτηση ειδόλια σε μυστηριακές τελετουργίες σχετικές με τη λατρεία της Δήμητρας. Την εκτίμηση αυτή την υποστηρίζουν η ερμηνεία της νεαρής νεκρής και η βοτιόσχημου τάφου με ζωγραφικές παραστάσεις στη λιτή ως ιέριας των ελευσινίων θεών λόγω της απεικόνησης εδώ των βάχων, το ράβδον δηλαδή που κρατούσαν οι μύστες των ελευσινιακών μυστηρίων. Πρόκειται για πλοχμό από φυσικό φύλλωμα μυτιάς που διατρέχει όλο το μήκος των τυχωμάτων του και αποδίδονται και στο εσωτερικό και άλλων μακεδονικών τάφων. Ιδιαίτερα σημαντικό τεκμήριο αποδεικνύεται ωστόσο η μακρόχρονη λειτουργία του ιερού της Δήμητρας στη Λιτή από την ύστερη αρχαϊκή εποχή που συμπίπτει χρονικά με την ίδρυση της πόλης. Στο ιερό αυτό βρέθηκαν το μαρμάρινο σύμπλεγμα των δύο θεενών και εν επίγραφη αναθηματική τράπεζα με το όνομα της ενιάυσιας ιέρειας της θεάς Βερενίκης. Τα ευρήματα αυτά αποδεικνύουν την αφοσίωση ιδιαίτερα των γυναικών της τοπικής κοινωνίας στη μυστηριακή λατρεία τους που επικεντρώνονται στην πίστη για τη μεταθανάτια ζωή και εξασφαλίζει την αθανασία. Θα περάσουμε στη συνέχεια στη θεατρική δραστηριότητα στην πόλη που την τεκμηριώνουν τρία μικρογραφικά κομικά προσωπία που μαζί με 8 ειδόλια πτηνών συνόδευαν παιδική κάψη. Στα δύο όμοια ανδρικά προσωπία κυριαρχούν τα έντονα χαρακτηριστικά του προσώπου και οι πλαθαρές ρητιδωμένες παριές. Η κόμωση είναι τύπου σπήρας, η γενιάδα πυκνή και η απόλυξη της τριγωνική. Αναπαράγουν τον τύπο του ηλικιωμένου άνδρα με κοντό γέννη που δημιουργήθηκε στην Αττική και χρησιμοποιήθηκε για την απεικόνιση δούλων της νέας κωμωδίας. Αντίθετα, τα νεανικά χαρακτηριστικά του γυναικείου προσωπείου, η λευκή επιδερμίδα και η κομψή κόμωση των μαλλιών με τον κεφαλόδεσμο που τονίζει το κάλος αλλά και τη φιλαρέσκεια της απεικονιζόμενης μορφής, μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε τον τύπο της πρώτης ψευδοκόρης θεατρικού χαρακτήρα επίσης της νέας κωμωδίας. Το έβριμα συμπληρώνουν δύο όμοιο τύπου ειδόλια ηθοποιού του 3ου αιώνα, όπου ο υποκριτής, υψώνοντας την άκρη του ηματιού του, σκουπίζει τα δάκρυα από το δεξιό του μάτι. Φορά την τυπική ενδυμασία των ανδρικών ρόλων της μέσης κωμωδίας, το σωμάτιον, το ενιαίο εφαρμοστό ένδυμα που καλύπτει το σώμα και το δερμάτινο ψευδοφαλό. Πρόκειται για τον δούλο του οίκου, που θρηνεί για τη θλιβερή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει μετά από κάποια αταξία που διέπραξε. Ο τύπος δημιουργήθηκε στην Αθήνα πρώιμα στον 4ο αιώνα, ενώ την πρώιμη διάδοσή του στο βορειοελληνικό χώρο τεκμηριώνει η ανέβρεση τριών επαναλήψεών του στην Όλυβδο. Στη συνέχεια θα σταθώ στο ειδόλιο νεαρού κοριτσιού των αρχών του 3ου αιώνα. Ντυμένο με χιτόνα και ημάτιο, εικονίζεται να κρατά ανοιγμένο κύλινδρο παπύρου. Ο εικονογραφικός αυτός τύπος επαναλαμβάνει ελεύθερα μαρμάρινο αγαλμάτιο της αυτοκρατορικής εποχής που εικονίζει τη βιωτή λυρική ποιήτρια Κόρινα
να κρατά ηλιτάριο έργο του Αθηναίου Γλύπτη Σιλανίων. Η μεταφορά της σύνθεσης στην κοροπλαστική τέχνη, μοναδική στη μακεδονική ειδωλοπλαστική, επιτρέπει να διαπιστώσουμε στη Λυτή τη λειτουργία ενός δημιουργικού εργαστηρίου που αναπαράγει αγαλματικά πρότυπα. Το ηλιτάριο υπονοεί την εκπαίδευση των μικρών παιδιών στη γραφή, στην ανάγνωση, αλλά και στην απαγγελμία ποιητικών κειμένων στην πρώιμη ελληνιστική εποχή και αποτελεί παράλληλα σύμβολο της παιδείας της νεκρής του τάφου και της κοινωνικής της θέσης. Επιβεβαιώνεται λοιπόν η άποψη ότι η κύρια λειτουργία των ειδωλίων στο τελετουργικό ενός πρώιμου θανάτου είναι συμβολική και αντανακλά τη μελλοντική κοινωνική ταυτότητα του νεκρού που δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Παράλληλα, είναι φανερή η θέληση να σηματοδοτηθεί το κύρος και η πνευματική καλλιέργεια του οίκου του και αποδεικνύει τη βαρύνουσα σημασία των άωρων νεκρών στην ιδεολογία της κοινωνίας των ελληνιστικών χρόνων που τους αντιμετωπίζει ως κληρονόμους της τοπικής αριστοκρατίας. Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο τοποθετήθηκε η παραγωγή των εργαστηρίων της Λυτής. Αντανακλά το έντομο θρησκευτικό συνέστημα του τοπικού πληθυσμού που κατακλείζει με κτερίσματα τα ταφικά μνημεία των νεκρών της και με αναθήματα τα ιερά της πόλης αφιερωμένα στη λατρεία των θεών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Κατερίνα Τζαναβάρη.